ένταση στο Πολυτεχνείο το πρωί. Ομάδες νεαρών από φοιτητικές νεολαίες έρχονται στα χέρια, καθώς η μία προσπαθεί να αποθήσει την άλλη έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου. Η ένταση συνεχίζεται για περισσότερο από μία ώρα, ενώ στο χώρο βρίσκονται και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αργότερα η ένταση εκτονώνεται και αντιπροσωπεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Δημήτρη Τζανακόπουλο, καταθέτει στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου. Την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τους νεκρούς που αποτελούν τη ρίζα της σημερινής μας δημοκρατίας. Και αυτή τη δημοκρατία είναι που πρέπει σήμερα περισσότερο από ποτέ να υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ένταση δημιουργήθηκε και νωρίτερα όταν ομάδα φοιτητών δεν επέτρεψε στην Διακοινοβουλευτική Επιτροπή να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου. Όποιοι προσπαθούν να οικειοποιηθούν τους αγώνες του ελληνικού λαού, το Πολυτεχνείο και το ελεύθερο φρόνημα, προσβάλλουν την ιστορία. Στεφάνι κατέθεσε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, λίγο μετά τις 9 το πρωί, τιμώντας τον εορτασμό της 48ης επετείου από την εξέγερση κατά της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Με μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλεί τους πολίτες να υποδεχθούν την φετινή επέτειο μακριά από καπηλίες και ακρότητες. Ας υποδεχτούμε φέτος τη μεγάλη επέτειο μακριά από καπηλίες και ακρότητες, με τις σκέψεις μας στην αληθινή κληρονομιά της και με τις πράξεις μας να απαντούν στο πρόταγμα της συγκυρίας που είναι η δημόσια υγεία. Εμβολιαζόμενοι, τηρώντας τα μέτρα προστασίας, προφυλάσσοντας τη ζωή μας και τη ζωή των γύρω μας. Άνθρωποι όλων των ηλικιών από τη Δευτέρα που άρχισαν οι εορταστικές εκδηλώσεις βρέθηκαν στο Πολυτεχνείο για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη των ηρωικών φοιτητών του 1973. Περισσότεροι από 6.000 αστυνομικοί, διαπραγματευτές, ευέλικτες ομάδες ταχείας επέμβασης, ντρόουνς, ελικόπτερα, αέαντες και πτυσσόμενοι φραγμοί περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.